Ιστορία. Σας ξέρω, αν π.χ. σας έξερα, γνώριζα εσάς, μπορούσα να έρθω και να σας πω μειώστε μου αυτό τον φόρο ή κάνετε κάτι για να μην το πληρώσω. Πώς λειτουργούσε δηλαδή όλη αυτή η ιστορία? Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Είναι... Αλλά... Υπάρχει διαδικασία, εκδίδονται φορολογίες. Εάν κάποιος είτε πολίτης, δημότης ή εταιρεία έχει θέμα να κάνει ένσταση, υπάρχει μέσα χρονικά περιθώρια, κάνει την ένστασή του και με τεκμηριωμένες αποδείξεις που πώς γίνεται να γίνει ταινίωση, τότε επιλαμβάνεται το θέμα σε τριμερής επιτροπή. Αφού λέει εδώ, ένα λεπτό να σας μεταφέρω και το δημοσίευμα και όλα αυτά που προκύπτουν και με τις καταγγελίες του Υπουργού. Υπάλληλοι, λέει εδώ ο Φιλελεύθερος, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς κανένα έλεγχο, κόβουν και ράβουν εκπτώσεις και απαλλαγές υπέρ μεγάλων εταιριών. Αυτό γίνεται ή δεν γίνεται? Αυτό που ζητούμε και εμείς είναι να μας φέρουν αυτές τις πληροφορίες. Ζητούμε να έρθουν αυτές τις πληροφορίες για να δούμε και εμείς τι γίνεται. Εμείς όμως, βάσει τις πληροφορίες που έχουμε, βάσει το γενικό ελεγχτή που μας έχει ελέγξει τα βιβλία μας μέχρι και το 2012, όλες οι εκθέσεις του εδώ και χρόνια, εγώ είμαι 13 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, είμαι επικεφαλής της ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν έχουμε καμία αναφορά ότι γίνεται έτσι θέρμα. Έχουμε διορίσει εδώ και 2 χρόνια ελεγχτικό γραφείο εξωτερικό, ο οποίος έχει ελέγξει όλες τις διαδικασίες του Δήμου και δεν έχει εντοπιστεί αυτό το θέμα που λένε. Είμαστε και εμείς ανοιχτό βιβλίο, αναμένουμε την πληροφόρηση, ζητούμε να μας δώσετε στοιχεία και εσείς στα μέσα ενημέρωσης και υπουργός εξωτερικό για να ψάξουμε το θέμα. Κάπως έτσι δεν όλα τα σκάνδαλα ξεκινάνε. Κανείς δεν έχει ιδέα στην αρχή και μετά βγαίνουν όλα στη φόρα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι και όπου υπάρχει. Πόσα χρόνια είστε δημοτικός σύμβουλος? Υπάρχει... Πόσα χρόνια είστε δημοτικός? Πόσα? Είμαι 13 χρόνια τώρα. Είμαι επικεφαλής του Δημοκρατικού. Και δεν έχετε ακούσει δηλαδή ότι γίνονται όλες αυτές οι χαριστικές, τέλος πάντων, ρυθμίσεις σε κάποιους? Βεβαίως όχι. Αυτά που γίνονται είναι νομότυπα όλα. Υπάρχουν οι στάσεις, τα χρονοδιαγράμματα, έχει ο κόσμος. Κάνει τις στάσεις του, υπάρχουν οι κανονισμοί του Συμβουλίου και βάσει αυτών των κανονισμών εξετάζονται οι στάσεις. Και εάν είναι νόμιμες και αν δικαιολογούν να γίνει μείωση της χρονολογίας, τότε αυτό γίνεται. Ποια ένσταση... Καμία αναφορά από το Γενικό Ελεγχτή, ναι. Δεν έχουμε εδώ και τα 13 χρόνια, ότι γίνεται αυθαίρετη μείωση χρονολογίας. Και αυτά όλα ελέγχονται και από το Γενικό Ελεγχτή και από όλους. Άρα καμία αναφορά εδώ και χρόνια για αυτό το θέμα. Κάποιοι δηλαδή πλήρωναν επαγγελματικό φόρο, λέει, έπρεπε να πληρώσουν 5.000 και πλήρωναν μόλις 450 ευρώ, χωρίς κανένας να ασκεί έλεγχο και χωρίς να υπάρχει πουθενά κάποια εξήγηση για τα ύποπτα φαινόμενα. Ναι, να μας φέρουν τα στοιχεία, τα δούμε. Δεν υπάρχει έτσι, δεν έχω υπόψη μου έτσι ενδεχομένο. Εάν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, να μας τα φέρουν, να τα ερευνήσουμε. Και ο Δήμαρχος ήδη έχει από εδώ και 2 μέρες το πορτοφοράζει, φέρτε μας στοιχεία, να δούμε τι γίνεται. Έχει ελεγχθούν τα πάντα, ειδικά αυτές 2 μέρες βάσει της ανακοίνωσής μας έχουν όλα ελεγχθεί. Διαφυλάξουμε όλο το ηλεκτρονικό αρχείο, είναι υποδιαφύλαξη αυτή τη στιγμή και αναμένουμε και εμείς να θέλουμε να δούμε στοιχεία. Έχει ελεγχθεί όλα. Έχουμε πληροφόρηση από την υπηρεσία ότι δεν υπάρχουν έτσι εκπτώσεις. Αναμένουμε και εμείς να μας ενημερώσουν. Άρα και εσείς. Αν υπάρχει πράγματι έτσι θέμα. Αλλά σας λέω, μέχρι τώρα, τελευταία χρόνια, δεν έχουμε καμία αναφορά από το Γενικό Ελεγχτή, ο οποίος ελέγχει τα βιβλία μας, ότι υπάρχει έτσι ενδεχόμενο. Σε όλες τις εκθέσεις του. Και είναι ελεγμένα τα βιβλία μας μέχρι την 31/12 του 2012. Ωραία, μείνετε. Ευχαριστούμε κύριε Αντωνίου. Θα πάμε και στον Δήμαρχο. Κύριε Γιορκάτσου, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Δήμαρχο, ενώ μας ακούει και ο κύριος Χρήστος Ιωσήφ, δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ. Θα πάμε στον κύριο Ιωσήφ σε πολύ λίγο. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ύποπτη κλίκα διευρύνεται. Το σκάνδαλο στον Δήμο Λευκωσίας παίρνει διαστάσεις. Για ποιο σκάνδαλο μιλάτε? Γι' αυτό τις χαριστικές, τέλος πάντων, εκπτώσεις και τις απαλλαγές οφειλών. Μα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που να γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δηλαδή που προκύπτουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας και καταγγελίες του κύριου Χάσικου, τι είναι? Είναι καταγγελίες
ότι υπήρξε μια αυθαίρετη μείωση αυτή που, για την οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός πριν 2 ή 3 μέρες. Αυτή πρέπει να διερευνηθεί. Δεν υπάρχει κάποια υπόνοια, τουλάχιστον εξ όσο γνωρίζουμε, χωρίς να έχει διερευνηθεί το θέμα, για κάτι περισσότερο. Όσον αφορά μειώσεις ή όπως τις έχετε χαρακτηρίσει, χαριστικές μειώσεις τελών, ή εκπτώσεις φόρων σε φόρους γίνονται. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιληφθεί και ο κόσμος. Για ένα λεπτό, γίνονται σε όλους, γίνονται στους γνωστούς σας, γίνονται, ξέρω εγώ, σε αυτούς που ξέρουν τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, σε ποιους γίνονται? Νομίζω το είχα ήδη απαντήσει αυτό. Να το ξαναπαντήσετε, ναι. Ναι, αλλά η ερώτηση ήταν κακοπροαίρετη, αν μου επιτρέπετε, διότι δεν μπορείτε να με ρωτάτε αν κάνω εκπτώσεις στους φίλους μου. Κάνουμε εκπτώσεις βάσει κριτηρίων, των οποίων εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή ήταν η πρακτική τα τελευταία 30 χρόνια. Ένα λεπτό. Επί 15 λέει τουλάχιστον χρόνια στο Δήμο Λευκοσίας μια ανεξέλεγκτη κλίκα που δεν αποτελείται μόνο από δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και από κλελεγμένους δημοτικούς συμβούλους κόβει και ράβει. Εκπτώσεις και απαλλαγές οφειλών στερώντας έσοδα από τον Δήμο. Μάλιστα. Αυτή ήταν η. Και γι' αυτό γιατί οι προνομιούχοι λέει, που ευνοήθηκαν από την κλίκα. Δεν έτυχαν απλώς της φιλανθρωπίας της, αφού είναι κυρίως μεγάλες εταιρείες, που αντί για παράδειγμα να πληρώνουν επαγγελματικό φόρο 5.000, πληρώναν 450 ευρώ, χωρίς κανείς να ασκεί έλεγχο. Ναι. Τούτο είναι ένα δημοσίευμα. Είναι δημοσίευμα, ναι. Νομίζω πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που το έχουν δημοσιεύσει. Τι στοιχεία έχουν. Φαντάζομαι είναι και αυτό αποτέλεσμα της έρευνας. Άρα εσείς θεωρείτε ότι τα τελευταία χρόνια που είστε δήμαρχος όλα είναι, δηλαδή γίνονται οι εκπτώσεις, αλλά γίνονται εκεί που δικαιολογείται να γίνονται, σωστά? Δεν είναι αυτό που λέω. Αλλά τι? Εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος σας να μεταφέρετε αυτήν την πληροφόρηση. Γι' αυτό σας βγάζουμε στον αέρα να μας τα πείτε, ναι. Ναι, αλλά μεταφέρετε και μια είδηση μιας εφημερίδας χωρίς να την ελέγξετε. Ότι την έχουμε ελέγξει και προσπαθούμε και μέσα από εσάς να την διασταυρώσουμε και 2 και 3 φορές. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει έρευνα, δεν την έχετε ελέγξει. Απλώς μεταφέρετε πληροφορίες και δημιουργείται κλίμα. Με δεδομένη και την παρέμβαση του κύριου Χάσικου για την καταγγελία. Παρακαλώ. Ναι, και λέω ότι ο ρόλος ο δικός σας δεν πρέπει να είναι να διογκώνετε τις ειδήσεις απλώς για να γίνει πιο ελκυστικό το θέμα σας. Όχι κύριε δόξα το Θεό, κύριε Δήμαρχε, δόξα το Θεό από σκάνδαλα και κομπίνες και φαγοπότια έχουμε αρκετά το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διονγκώσουμε κάτι για να έχουμε ειδήσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές. Εμείς προσπαθούμε να τότε δούμε. Χωρίς έρευνα, γιατί αναφέρεστε σε σκάνδαλο? Πώς θα το χαρακτηρίζατε εσείς όλο αυτό? Εσάς σας ρωτώ, εσείς το χαρακτηρίσατε. Χωρίς έρευνα, χωρίς πόρισμα. Γιατί το χαρακτηρίζεται ως σκάνδαλο? Χρησιμοποιώ αυτό που χρησιμοποίησε και ο Υπουργός Εσωτερικών. Μα επαναλαμβάνω σε εσάς, εγώ συνομιλώ. Ναι, και σας απαντώ ότι ο λόγος που το χρησιμοποιούμε είμαστε βασισμένοι στην καταγγελία του κύριου Χάσικου. Η καταγγελία μιλά για έναν υπάλληλο που προχωρούσε και μείωνε αυθαίρετα ή έδιδε εκπτώσεις αυθαίρετα. Μάλιστα. Ωραία. Τούτο μπορεί να υπάρχει σε οποιανδήποτε ιδιωτική εταιρεία ή δημόσια εταιρεία ένας υπάλληλος να κάνει κατάχρηση της θέσης του. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένας υπάλληλος. Εσείς περιμένετε, λέτε, να δείτε την έρευνα και όλα αυτά. Και επιμένετε ότι δεν είναι σκάνδαλο. Ωραία, θα δείξει αύριο μεθαύριο. Δεν είναι αυτή η ουσία. Η ουσία είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί και ότι πρέπει να βρούμε τι πάει λάθος. Ο κύριος Οδυσσέας Μιχαηλίδης ήρθε να παραλάβει εκεί τα στοιχεία? Ναι, όχι ο ίδιος. Α, έστειλε ανθρώπους, ναι. Αλίμονο, ναι. Ήρθαν τρεις λειτουργοί του γραφείου του Γενικού Ελεγκτή και θα τους παραδοθούν τα στοιχεία. Άρα, δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε για να δούμε τι πάει λάθος σε όλη αυτή την ιστορία. Εγώ πιστεύω, ναι, ό,τι έλεγα πάντα, ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Έλεγχος από τον Γενικό Ελεγκτή, έλεγχος εσωτερικός από τα Δημαρχεία. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει. Πάντοτε θα υπάρχουν προβλήματα. Πάντοτε θα υπάρχουν δυσλειτουργίες. Πάντοτε θα υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Άλλον όμως να διορθώνεις έναν τέτοιο λειτουργικό πρόβλημα και άλλον να το μεταφράζεις
σε έναν τεράστιο σκάνδαλο των εκατομμυρίων. Εγώ εκεί είναι που διαφωνώ με την τοποθέτηση. Ωραία, μείνετε μαζί μας. Να πάμε και στον Δημοτικό Σύμβουλο του ΑΚΕΛ, τον κύριο Ιωσήφ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωσήφ. Καλό μεσημέρι. Πόσα χρόνια είστε Δημοτικός Σύμβουλος? 7. Ωραία, και επ' αυτού έχετε ακούσει κάτι εσείς? Έφτασε κάτι στα αυτιά σας? Να μου επιτρέψει να αναφέρω κάτι που έχει σχέση με τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ναι. Θεωρώ ότι βάσει των θεσμοθετημένων διαδικασιών που υπάρχουν, δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση από οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο στη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Είναι καθαρά υπηρεσιακό θέμα. Ένα σχόλιο, αν μου επιτρέψει, Νικήτα, για το τι συζητούμε σήμερα. Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, και θεωρώ ότι αυτό υιοθετείται από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, λέμε ναι στην διαφάνεια, λέμε ναι στην διερεύνηση των οποιοδήποτε καταγγελιών, στην ανάληψη ευθύνης εκεί και όπου υπάρχει. Αλλά προς Θεού, όχι στην καταδίκη, είτε του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε του οποιοδήποτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτά που έχουμε, όλα αυτά που έχουμε δει, κύριε Ιωσήφ, το τελευταίο διάστημα, αντιλαμβάνεστε πλέον ότι. Επί της ουσίας, για μένα ίσως να ήταν λάθος και ο τρόπος που παρουσιάστηκε το οποιοδήποτε θέμα. Εγώ θεωρώ, από τη στιγμή που υφίσταται η επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 14 Τρίτου του 2014, όπου ρητά αναφέρει μέσα οι μειώσεις τελών, φορολογιών και η απαλλαγή στα πλαίσια αξίας των εστάσεων εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου και δεν σχετίζεται με τις πιο πάνω διατάξεις που σκοπό έχουν την αντιμετώπιση εσόδων που είναι αδύνατο να αναχτηθούν. Οπότε πρέπει να βοηθεί και η αυθαιρεσία. Για ποιες αυθαίρετες μειώσεις φορολογιών έγιναν στον Δήμο Λευκωσίας? Θέλουμε στοιχεία. Εμείς ακόμα δεν έχουμε ενώπιον μας οποιαδήποτε στοιχείο που να τεκμηριώνει. Ένα λεπτό, ποιος τα χειρίζεται αυτά? Δηλαδή, εκπροσωπούμε μια εταιρεία, έρχεται εκεί γιατί θεωρεί ότι πρέπει να κάνει ένσταση. Ποιος θα ελέγξει αυτή την ένσταση? Υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν τα κριτήρια. Εσείς δηλαδή, Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Δήμαρχος. Ναι, παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν παραδείγματος χάρη αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μια επιχείρηση, ένα εστιατόριο παραδείγματος χάρη ήταν ανοιχτό μόνο 4 μήνες τον χρόνο ή 3 μήνες τον χρόνο, ναι, ενδεχομένως αν υποβάλει ένσταση να του εγκριθεί από την υπηρεσία μια μείωση σε αυτό που όφιλε να πληρώσει. Αν είναι για αυτόν το σκάνδαλο που μιλούμε, δεν ξέρω, πιθανόν να έχει κάτι άλλο υπόψη ο Υπουργός. Αυτά είναι που πρέπει να ελέγξουμε, αυτά είναι που πρέπει να ελεγχθούν και στο τέλος της ημέρας, εάν υπάρχουν ευθύνες από τον οποιοδήποτε, λέω εγώ, να το αποδοθούν. Και όλους τους αντιμετωπίζετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, κύριε Ιωσήφ? Θεωρώ ότι η υπηρεσία, ναι, πρέπει να αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή δεν θα αντιμετωπίσετε διαφορετικά, ξέρω εγώ, ένα φίλο σας ιδιοκτήτη μιας εταιρείας από έναν οποιονδήποτε απλό δημότη της Λευκωσίας που έτυχε να έχουν το ίδιο αίτημα και απλά ο ένας να έχει γνωριμίες και ο άλλος να μην έχει? Όχι, αυτό θα ήταν τεράστιο λάθος, μεγάλο λάθος, αν κάναμε κάτι τέτοιο. Άρα, εμείς τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από την έρευνα. Εσείς θεωρείτε ότι όλα έγιναν νομότυπα, χωρίς οποιαδήποτε παρατράγουδα? Ή μπορεί να γίνει και κάτι που δεν το γνωρίζετε? Εάν έγινε κάτι, κοιτάξτε, αν δεν έχουμε ενώπιον μας τις συγκεκριμένες καταγγελίες, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ δύσκολο να το